που οργανώνει το Υπουργείο Εξωτερικών για το θρησκευτικό και πολιτιστικό πλουραλισμό στη Μέση Ανατολή. Μια πρωτοβουλία που επιχειρεί να ξαναφέρει την Ελλάδα στη Μέση Ανατολή σε ρόλο γέφυρας των διαφορετικών θρησκειών και πολιτισμών με στόχο την ειρηνική συνύπαρξη και την ανοχή. Η Μέση Ανατολή πρέπει να ξαναγίνει αυτό που ήταν. Χώρο συνύπαρξης, λίκνο πολιτισμών. Η διαφορά των θρησκειών που υπάρχει και όχι μόνο δεν μπορεί να εμποδίζει την κατάσταση αυτή, αλλά η διαφορά των θρησκειών πρέπει να είναι εκείνη που θα αποτελεί τον ειρηνικό διάλογο για να φτάσουμε και πάλι στην ειρηνική συνύπαρξη. Το σπήλαιο και η φάτνη της Βηθλέμ δεν μπορεί να συμβιβάζονται και να αποδέχονται. Μία Μεσόγειο η οποία πλάστηκε για να συμβολίζει το φως και την ειρήνη, Μεσόγειο που μετατρέπεται σε χωνευτήρι αθώων ψυχών. Μπροστά σε αυτή την άφατη τραγωδία, καμία ορθόδοξη συνείδηση δεν μπορεί να κοιμάται ήσυχη. Η υπεράσπιση της πολυπολιτισμικότητας και της πολυθρησκευτικότητας είναι μάχη ενάντια στον πόλεμο, τόνισε ο Νίκος Κοτζιάς, δίνοντας το στίγμα της διάσκεψης και κάνοντας ειδική αναφορά στο ρόλο που έχει η Ελλάδα ως σταυροδρόμι πολιτισμών και θρησκειών. Το μήνυμά μας και το μήνυμα αυτής της διάσκεψης είναι η ειρηνική συνύπαρξη διαφορετικών δογμάτων, αντιλήψεων και πεπιθήσεων. Η προσπάθεια επιβολής της μιας άποψης επί της άλλης, της κυριαρχίας ενός δόγματος, δεν κατέστρεψε μόνο τις περιοχές που επιβλήθηκε κάτι τέτοιο, αλλά προκαλεί και προκάλεσε δεινά σε πολύ ευρύτερες περιοχές. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος χαρακτήρισε στρέβλωση του Ισλάμ τη διάπραξη τρομερών εγκλημάτων από ακραίες ομάδες στο όνομα του Θεού και κάλεσε κοινή δράση εναντίον της βίας. Ο κόσμος μας αλλάζει προς το καλύτερο και είμαστε πεπισμένοι ότι η ειρηνική συνύπαρξη των θρησκειών θα εκπληρωθεί στο εγγύς μέλλον. Ο κόσμος μας δεν μπορεί πλέον να ανέχεται θρησκευτικές διακρίσεις ή θρησκευτική βία. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος με συναισθηματική φόρτιση αναφέρθηκε στο δράμα των προσφύγων, θυμάτων αυτού του φανατισμού. Στο μέτρο που μου αναλογεί ως θρησκευτικός ηγέτης, αναλαμβάνω την ευθύνη και ζητώ συγγνώμη προσωπικά και για κάθε άνθρωπο που έφυγε, παιδί ή μεγαλύτερο. Γιατί δεν έπραξα περισσότερα ως θρησκευτικός ποιμένας, ως μέλος της πολιτισμένης Ευρώπης, για να σταματήσω αυτό το ταξίδι που αντί για το εισιτήριο της ελπίδας μοίρασε στις παλάμες των ανθρώπων την απέραντη θλίψη. Η βία εν ονόματι της θρησκείας βιάζει την ουσία της θρησκείας. Και κάθε έγκλημα στο όνομα της θρησκείας είναι έγκλημα κατά της ίδιας της θρησκείας. Το περιθώριο της διάσκεψης πραγματοποιήθηκε σειρά συναντήσεων του Υπουργού Εξωτερικών με τους προκαθήμενους των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων και τους Υπουργούς Εξωτερικών της Αιγύπτου, της Ολλανδίας και της Κύπρου. Μένουμε στο θέμα, την ανάγκη η θρησκεία και ο πολιτισμός να γίνουν γέφυρες συνεννόησης και επικοινωνίας, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά το χαιρετισμό του στο δείπνο του Υπουργού Εξωτερικών προς τιμή των συνέδρων στη Διεθνή Διάσκεψη. Να δούμε το σχετικό απόσπασμα. This is why, even today, in our most difficult economic moment, we consider it our responsibility to take care of the refugees and migrants who reach our islands. This is why we believe that religion and culture should be used as bridges of understanding and communication. In today's globalized world, Greece is at the center of crises that cross-cut the Mediterranean, Europe, and the Middle East. Crises that challenge us not just on a geopolitical or economic level, but also at an existential and a spiritual one. We are dealing with a Eurozone crisis that challenges us to ask what will be the future of Europe, a future of growth, solidarity and social justice, or a future of austerity and rising inequality. We need to find a way to resolve the crisis in Syria, Iraq and Libya. By including all relevant international and regional actors in our strategies for the region, by confronting jihadism and protecting fundamental rights and religious freedoms. We need
to support Turkey so it can return to the peace process and also deal with its own great refugee flows. We need to enhance our cooperation, always on the basis of international law and mutual respect. And we need to support the resettlement mechanism from Turkey to the West that will give hope to refugees instead of leaving them in the hands of ruthless traffickers. Την ανάγκη επαναλειτουργίας της θεολογικής σχολής της Χάλκης υπογράμμισαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος σε συνάντησή του στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο κύριος Βαρθολομαίος συναντήθηκε και με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος τόνισε τη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στο έργο του Πατριαρχείου. Το προσφυγικό ζήτημα και ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει η Ορθοδοξία ως εγγύηση για την ειρήνη κυριάρχησαν στη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Ο κ. Παυλόπουλος τόνισε ότι είναι αδιανόητο στον 21ο αιώνα η Δύση να ανέχεται τις αιστείες πολέμου και το φαινόμενο της προσφυγιάς και των παιδιών που πνίγονται στη Μεσόγειο. Γυρά ήταν τα μηνύματα που εκπέμφθηκαν για τη θεολογική σχολή της Χάλκης. Θέλω να ξέρω ότι είμαστε δίπλα σας στην όλη προσπάθεια που κάνετε για το Πατριαρχείο και κυρίως για τη θεολογική σχολή της Χάλκης, για την οποία θέλω να σας τονίσω ότι δεν είναι μόνο σύμβολο το οποίο αφορά το έθνος μας και την Ορθοδοξία, αλλά ξέρω πάρα πολύ καλά τους δεσμούς που έχετε και εσείς προσωπικά με τη θεολογική σχολή της Χάλκης, που υπήρξε το λίκνο από το οποίο ξεκινήσατε τη σταδιοδρομία σας και που σας ενέπνευσε για να φτάσετε εδώ που φτάσετε. Είναι αδιανόητο και απαράδεκτο επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να έχει ιδρυθεί μια τέτοια σχολή και επί τουρκικής δημοκρατίας να παραμένει κλειστή για 44 χρόνια. Δεν συμβιβάζεται αυτό το γεγονός της αναγκαστικής σιωπής της σχολής με τα δημοκρατικά δεδομένα, με τα ανθρώπινα δικαιώματα και ιδιαίτερως με τις θρησκευτικές ελευθερίες. Λίγη ώρα αργότερα, ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη τόνιζε τη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στο έργο του Πατριαρχείου και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο του για την προάσπιση των δικαιωμάτων των θρησκευτικών μειονοτήτων στην Τουρκία. Επισήμανε δε ότι η χώρα μας βρίσκεται στο μέσο τριών επάλληλων κύκλων κρίσεων, οικονομική στην Ευρώπη, προσφυγική αλλά και ενός κύκλου συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή. Θα καταφέρουμε να ανταπεξέλθουμε, ταυτόχρονα αναβαθμίζοντας όμως και το ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα, Παναγιώτατε, δεν θέλουμε να είναι μέρος του προβλήματος, αλλά μέρος της λύσης. Όχι μόνο μέρος της κρίσης, αλλά και μέρος της λύσης. Ευχόμεθα όλα τα καλά του Θεού να δικαιώσετε τις ελπίδες και τις προσδοκίες των Ελλήνων που σας ετοίμησαν με την ψήφο τους. Η εφαρμογή του ελληνικού προγράμματος, η επικείμενη διαπραγμάτευση για το χρέος, οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας, το Κυπριακό αλλά και το προσφυγικό βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Ολλανδό Υπουργό Εξωτερικών Μπερτ Κέντερς. Ο κ. Τσίπρας είχε συνάντηση και με τον Αιγύπτιο Υπουργό Εξωτερικών Σαμέχ Σούκρι. Αλλάζουμε θέμα. Τη διαβεβαίωση ότι 14.000 αναπληρωτές βρίσκονται ήδη στα σχολεία και μέσα στην εβδομάδα θα γίνουν νέες προσλήψεις στην ειδική αγωγή, έδωσε ο Υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης κατά τη συνάντησή του με το Προεδρείο.